Εν μέσω σοβαρών διοικητικών εξελίξεων και λίγες ώρες μετά την παραίτηση του Στέλιου Παπαδημητρίου από την Προεδρία της ΠΑΕ, ο Ηρόδοτος φιλοξένησε στη Νέα Λικαρνασσό τον αθλητικό Μελλοντυμπακίου, παίρνοντας την φιλική νίκη με 2-0. Στο πρώτο ημίχρονο, ο ΑΟΤ κέρδισε τις εντυπώσεις με την συγκροτημένη παρουσία του στον αγωνιστικό χώρο και τον Ηρόδοτο να μην βρίσκει ρυθμό. Στην επανάληψη, η είσοδος κυρίως του Βραζιλιάνου Φαλκάο έδωσε επιθετική πνοή στους γηπεδούχους. Στο 29ο λεπτό άνοιξε το σκορ με ωραίο σούτο Σουρνάκης, με τον Φαλκάο 3 λεπτά αργότερα, με εξαιρετικό τελείωμα, να διπλασιάζει τα γκολ των Κιανόλευκων. Ενώ ο Βραζιλιάνος είχε άλλη μία μεγάλη ευκαιρία με τον Δημαράκη να αποκρούει αυτή τη φορά. Ακολούθησε η συνέντευξη τύπου των δύο προπονητών, ενώ μίλησε και ο Γενικός Διευθυντής του Ηρόδοτου, Παναγιώτης Τσίριμπης, στέλνοντας το μήνυμά του για τον σύλλογο. Ο Ηρόδος ήταν καλύτερος, είναι μια κατηγορία πιο πάνω από εμάς. Κέρδισε ένα παιχνίδι, αλλά για μένα αυτό που μένει είναι η πολύ καλή τακτική συμπεριφορά της ομάδας μου στο πρώτο ημίχρονο και η προσπάθεια που έκαναν τα παιδιά. Το δεύτερο ημίχρονο το έκαναν πιο καλά. Ήταν πιο εύκολα γιατί ήταν όλοι οι παίχτες κουρασμένοι και γι' αυτό βάλαμε τα δύο γκολ. Αυτό είναι καλό, αλλά έχουμε πολλή δουλειά να φτάσουμε εκεί που σκέφτομαι εγώ. Από εδώ και πέρα ο Ηρόδοτος αλλάζει σελίδα. Το όνειρό μας, όπως το είπαμε σε όλους, είναι μόνο η Αλφα Εθνική. Δεν είναι κάτι άλλο. Βάζω ψηλά το πήχη για να καταλάβετε. Εμένα το project που μου έχουν αναθέσει είναι σε 3 χρόνια Αλφα Εθνική. Είμαι πολύ χαρούμενος που... γιατί εγώ είμαι οπαδός, δεν είμαι ούτε διοικητικός ούτε τίποτα. Τα παιδιά μου στην εξέδρα τραγουδάγαν όλη την ώρα. Πρέπει να αρχίσει να καταλάβει όλος ο κόσμος ότι ο Ηρόδοτος είναι μεγάλη ομάδα. Θα τους αδείξουμε σε όλα τα επίπεδα. Και από εδώ και πέρα, καλώς ήρθατε στο Blue Room.